Φίλες και φίλοι, γεια σας. Οι αφορμές για τη σημερινή εκπομπή είναι πολλές και ο κύριος λόγος, εύλογος πιστεύω, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με την υπόθεση της ιδιωτικοποίησης του νερού, με την ανησυχία που απλώνεται σε όλο ένα περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γνωρίσουμε την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει δια νόμου, να θεσπίσει νομοθεσία δηλαδή, που θα διασφαλίσει το δικαίωμα των πολιτών, όλων των πολιτών, στην ίδρυυση και στην αποχέτευση και διεκδικεί ακόμη τον τερματισμό της ιδιωτικοποίησης όπου αυτός έχει γίνει πραγματικότητα. Το εξαιρετικά σημαντικό αυτό θέμα και πολύ ενδιαφέρον θα προσεγγίσουμε με τη βοήθεια των σημερινών μας καλεσμένων που το έχουν προσεγγίσει με τη σειρά τους με πολλαπλές ιδιότητες, θα έλεγα. Ο κύριος Νίκος Χρυσόγελος από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου και των Οικολόγων Παρασύνων μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο κύριος Ευάγγελος Δημούδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην ΕΙΔΑΠ και πολλά άλλα σε σχέση με αυτή την υπόθεση τη σημερινή, έτσι. Θα μας πείτε σε λίγο. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την πρόσκληση αυτή στην εκπομπή. Για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Και η κυρία Έφη Σπυροπούλου, εκπρόσωπος της Κοινωνίας των Πολιτών, κυρία Σπυροπούλου, μέλος του Save Greek Water Org. Ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας. Λοιπόν, κύριε Χρυσόγελε, από πού να το πιάσουμε το θέμα? Είναι τεράστιο, σοβεί επί αρκετό καιρό και νομίζω ήρθε η στιγμή να το συζητήσουμε, να το κατανοήσουμε. Βεβαίως η ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ευρώπη δεν είναι καινούργια υπόθεση. Φεύγει και έρχεται ήδη από 2 αιώνες τώρα. Κάποια στιγμή ήταν πιο δυνατοί οι ιδιώτες, μετά ήταν πιο δυνατή η τοπική αυτοδιοίκηση, το κράτος, εναλλάσσονται όλα αυτά. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι τουλάχιστον καταγγέλλεται από πολλούς πολίτες αλλά και από πολλά μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία προσπάθεια, θα λέγαμε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περάσει την ιδιωτικοποίηση ως μη όφιλε εκ της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από την πίσω πόρτα. Επειδή έχετε υποβάλει και μία σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξηγήστε μας τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μιλήσουμε για τις πολλές διαστάσεις που έχει το θέμα, αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό που είπατε για την Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει θέση σε σχέση με την ιδιωτική ή δημόσια διαχείριση των υπηρεσιών νερού. Αυτό προκύπτει από την συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και όταν δίνεται κάποια απάντηση από τον Επίτροπο, είτε προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε προς εμένα και τους άλλους ευρωβουλευτές που καταθέσαμε την ερώτηση, είναι πολύ προσεκτικό στη διατύπωση. Λέει ότι εμείς δεν πιέζουμε, λέει, την ελληνική κυβέρνηση ή άλλες κυβερνήσεις. Οι επιλογές είναι δικές τους. Άρα, μια ουδέτερη στάση, όπως θα λέγαμε. Ναι, βεβαίως, γιατί ξέρει καλά ότι αν ο κύριος Όλι Ρεν έλεγε ότι ναι, πρέπει να γίνει ιδιωτικοποίηση για οποιοδήποτε λόγο, σημαίνει ότι θα παραβίαζε την συνθήκη λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό παράπτωμα. Άρα, καταρχήν, δεν πρέπει να λέει κανένας εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι είμαστε υποχρεωμένοι λόγω της πίεσης Κομισιόν. Αλλά αυτό είναι το τυπικό μέρος, αν θέλετε. Το ουσιαστικό είναι ότι έχουμε μία εμπειρία σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Το τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση και βέβαια έχουμε και την ελληνική πραγματικότητα που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα γιατί οι εταιρείες ίδρυυσης, η ΕΙΑΘ τουλάχιστον και η ΕΙΔΑΠ δεν είναι εταιρείες οι οποίες έχουν πρόβλημα και άρα μας δημιουργεί ελλείμματα ή προσθέτει στο έλλειμμα της χώρας. Άρα δεν είναι κατανοητό από δημοσιονομικούς λόγους που είναι το κύριο επιχείρημα είναι ότι δεν θέλουμε να προσθέτουμε δημοσιονομικό κόστος. Μα δεν προσθέτουν δημοσιονομικό κόστος, αντιθέτως έχουν ένα περίσσευμα και μάλιστα πηγαίνουν και έσοδα στο δημόσιο. Άρα δηλαδή δεν στέκει. Αλλά θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Δεν έχει αποδειχθεί ότι όταν περνάνε σε ιδιωτικό τομέα το νερό, οι υπηρεσίες του νερού, τότε ο ιδιωτικός τομέας επενδύει σε υποδομές. Αντιθέτως, επιλέγει τις πιο κερδοφόρες διαδικασίες, το κομμάτι εκείνο που είναι επικερδές και όταν κάνει επενδύσεις στις υποδομές, τότε ζητάει κρατική ή ευρωπαϊκή ενίσχυση. Είναι κάτι το οποίο όμως, και ελπίζω να το στήσουμε αναλυτικά. Είναι αυτό που λέμε σε καλά ελληνικά win-win. Δηλαδή, ναι, ό,τι δηλαδή, και να γίνει, εγώ θα κερδίσω. Δεν θα επεκταθεί στο να βελτιώσει την ποιότητα του νερού, δεν θα επεκταθεί στο να βελτιώσει υποδομές, τουλάχιστον μειώνοντας κέρδη. Όταν το κάνει, θα ζητήσει χρηματοδότηση.
Και σας λέω, επειδή είμαι και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και είμαι αντιπρόεδρος στην Επιτροπή, αλλά και έχω ασχοληθεί ειδικά με τα θέματα περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής συνοχής, και έχουμε δώσει και αληθινές μάχες, ή αν θέλετε, έχουμε καταφέρει στον επόμενο προϋπολογισμό 2014-2020 να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις σε μια πιο οικολογική διαχείριση του νερού, που θα βελτιώσει δηλαδή και τις υποδομές μέσα στα αστικά κέντρα, θα μειώσει δηλαδή τις απώλειες, θα βελτιώσει την ποιότητα του νερού, θα βελτιώσει πιθανά συστήματα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωση του νερού, έτσι ώστε να έχουμε μειωμένη κατανάλωση, και να βελτιώσουμε και την οικολογική διαχείριση του νερού μαζί με την κοινωνική διαχείρισή του, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, για δημοσιονομικούς λόγους δεν έχει κανένα νόημα, γιατί δεν δημιουργούνται δημοσιονομικά ελλείμματα. Για λόγους οικολογικούς δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι όταν περάσει σε οικολογικές, ιδιωτικές εταιρείες, βελτιώνεται η οικολογική διαχείριση. Σε επίπεδο κοινωνικό είναι προφανές ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα και δεν θα υπάρχει εύκολα κοινωνική πολιτική. Ξέρουμε πολύ καλά, αν κάποιος δεν έχει να πληρώσει το νερό, μια εταιρεία θα του κόψει το νερό, δεν υπάρχει θέμα. Και από άψη υποδομών, οι υποδομές μπορούν να βελτιωθούν μέσα από σωστό σχεδιασμό και μάλιστα θα έλεγα προχωρώντας και σε πιο πράσινες υπηρεσίες, πιο πράσινες υποδομές. Θα μπορούσαμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο και μέσα κυρίως από το Ταμείο Συνοχής αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να ενισχυθούν δράσεις, μια και οι εταιρείες σύνδευσης δεν είναι κερδοσκοπικές, άρα μπορούν να συμμετάσχουν μαζί πιθανά με περιφέρειες, με τοπική αυτοδιοίκηση σε τέτοιες προτάσεις, αρκεί αυτό από άψη πολιτική να ενσωματωθεί στις προτεραιότητες επόμενης προγραμματικής περίοδου. Μας παρουσιάσατε πολύ ωραία και με πολύ λίγα λόγια ποια είναι τα βασικά ζητήματα που εμπλέκονται στην υπόθεση της ιδιωτικοποίησης. Προτείνω όμως να δούμε, για να το διευρύνουμε, γιατί ούτως ή άλλως έτσι θα το δούμε συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα, και όποτε χρειάζεται θα εστιάζουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Προτείνω να δούμε ένα βίντεο παραγωγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της τηλεόρασης του, της διαδικτυακής, του EuroParl TV. To clean drinking water is a universal right, an absolute necessity, especially for the poorest and most disadvantaged segments of society. Here in the EU, a campaign is gaining momentum, the first of its kind to secure water rights for all. Under the very first European Citizens Initiative, the Commission is handing over the reins to the people to decide what should be protected by EU law. If you can get 1 million signatories to your petition in 7 different countries, the Commission will then consider legislating on your proposal. The European Federation of Public Service Unions are petitioning for water and sanitation to be considered as a human right and not as a commodity that is sold for profit. We wanted to open a debate about the management of our essential services, and we think that water is one of them. I mean, we shouldn't really go around trying to make cash out of something vital for the human development and also for the economy. But there's a snag. MEPs in the Internal Market Committee are discussing the liberalisation of water services and have voted in favour of a new public procurement directive that would open up water services to a more transparent system of privatisation. Very rarely the quality improves, and very often this leads to corruption and scandals and envelopes under the table. But according to one MEP, everyone's got it wrong. There's no contradiction. The new law could put an end to differential pricing in member states such as Germany and the Netherlands. Le vote en IMCO dans la commission du marché intérieur n'est pas un vote qui confisque l'eau. C'est au contraire un vote qui donne au pouvoir public la capacité de choisir le mode de gestion de l'eau. So according to Mr. Juvin, the new legislation means greater transparency and competition, hence no fraud. Sounds lovely. But the new public procurement directive could be put forward at the next plenary. So what then becomes of the Citizens' Water Initiative? Will the Commission put public protection first? And we also hope that politicians and the members of the European Parliament and the Commission and the Council will take this seriously, because it's the only mechanism they have to hear people. Πολύ περιεκτικό και το βίντεο της τηλεόρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χρυσόγελο. Και πείτε μου, ποιο είναι το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει πληθώρα, ένας ποταμός ερωτήσεων προς την Επιτροπή. Εμπλέκονται συνήθως η Επίτροπη Μπάρνιε, που είναι της εσωτερικής αγοράς, είναι λογικό, και ο κύριος Ρεν για τα οικονομικά νομισματικά θέματα. Ποια θέση έχουν πάρει οι πολιτικές ομάδες?
Να πω καταρχήν, όταν υπήρχε η έκθεση Ζίπερ που αφορούσε την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, υιοθετήθηκαν κάποιες διατυπώσεις, οι οποίες μάλιστα είχα καταθέσει εγώ με μια συναδέλφουσα πράσινη, που μιλάει ακριβώς ότι το νερό δεν είναι ένα οποιοδήποτε εμπόρευμα, γιατί χωρίς το νερό δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα στερήσουμε αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν το νερό. Πρέπει να είναι προσβάσιμο το νερό και σε υψηλή ποιότητα και οι υπηρεσίες βέβαια αποχέτευσης σε όλο τον κόσμο. Να πούμε σε παρένθεση ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί πολίτες στην Ευρώπη που δεν έχουν πρόσβαση σε καλή ποιότητα νερού και βέβαια και στην αποχέτευση, σε ένα αποτελεσματικό σύστημα. Γι' αυτό και αυτή η διεκδίκηση εκ μέρους της πρωτοβουλίας. Ναι, ναι, και να σας πω και ένα απλό παράδειγμα τώρα, γιατί μέσα στα γενικά ξεχνάμε την ελληνική πραγματικότητα. Ξέρετε πόσοι χιλιάδες άνθρωποι, ιδιαίτερα στα νησιά, πληρώνουν καθημερινά σε μια δύσκολη εποχή κρίσης για να αγοράζουν φιαλωμένο νερό. Δηλαδή, στερούνται ένα δικαίωμα που λέμε ότι είναι αυτονόητο ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά το πόσιμο νερό, επειδή δεν είναι καλής ποιότητας, εκεί αναγκάζονται να πληρώνουν αρκετά λεφτά το χρόνο κάθε οικογένεια για να έχουν φιαλωμένο νερό. Ή βέβαια και άλλοι δεν έχουν και καλό σύστημα αποχέτευσης. Αυτό είναι λοιπόν στη γενική του διάσταση ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίρνουν θέση σε αυτά τα θέματα. Στις 27 Ιουνίου διοργανώνουμε, πράσινοι ευρωβουλευτές διοργανώνουμε μια ημερίδα ακριβώς για το θέμα αυτό στο ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχει καμπάνια, όπως ξέρουμε, η καμπάνια αυτή για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Είναι μια καμπάνια που έχει συγκεντρώσει ήδη 1,5 εκατομμύριο υπογραφές. Χρειάζεται πολύ περισσότερες από ορισμένες χώρες, αλλά σε ορισμένες, όπως είναι η Γερμανία, που έχει μεγάλη εμπειρία από δημοψηφίσματα. Θα μας τα πούνε οι καθήλυνα αρμόδιοι. Αυτά ας τα πούμε λίγο παρακάτω. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω να μας εξηγήσετε και το άλλο θέμα. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία ανησυχούν τους ενήμερους πολίτες και τους συναδέλφους μου. Υπήρξε μια εξαιρετική εκπομπή στην ARD, στην κρατική τηλεόραση της, στη δημόσια τηλεόραση της Γερμανίας, η εκπομπή Monitor, που ας πούμε ότι αποκάλυψε κάποιες λεπτομέρειες, δεν τις λες ακριβώς λεπτομέρειες, κάποια σημαντικά στοιχεία σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση, που κινητοποίησαν μια φιλελεύθερη δημοκράτισσα ευρωβουλευτή Γερμανίδα να υποβάλει ερώτηση. Ήταν εκεί λοιπόν αποκαλύπτονται δύο πράγματα τα οποία υπάρχουν γραμμένα, δηλαδή δεν είναι και κάτι μυστικό ιδιαίτερα τελικά. Η ιστορία της προτινόμενης οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης και το γεγονός ότι οι χώρες που είναι σε μνημόνιο οθούνται προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης των εταιριών αυτών με τα επιχειρήματα, με το βασικό επιχείρημα που προβάλλατε, που μάλλον μας εξηγήσατε πριν ποιο είναι, ότι επιβαρύνουν οι εταιρείες αυτές τον κρατικό προϋπολογισμό και ίσως έτσι οι ιδιωτικοποιούμενες θα μπορούσαν να ελαφρύνουν την κατάσταση, κάτι που δεν έχει αποδειχθεί βέβαια σε καμία χώρα. Και να σας πω ότι η Κομισιόν εξετάζει αν θα παραπέμψει κάποιες από τις μεγάλες εταιρείες για θέμητο ανταγωνισμό και για κινήσεις που έρχονται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τώρα, πράγματι, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αν μπορούν να απελευθερωθούν και οι υπηρεσίες για το νερό. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να είμαστε κάθετοι, ότι δεν είναι οποιοδήποτε εμπόρευμα, δεν είναι δηλαδή απελευθέρωση. Αν θα μετακινήσεις, ας πούμε, αν θα πουλάς κρεολάδι ή αν θα μεταπουλάς πατάτες. Δεν είναι ένα προαιρετικό αγαθό, είναι ένα ζωτικό αγαθό. Ναι, είναι και οικολογικό. Το οποίο μπορείς να μην το έχεις στη ζωή σου. Ακριβώς, είναι και οικολογικό αγαθό και κοινωνικό αγαθό. Εκ της φύσης του είναι μονοπωλιακό. Δηλαδή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που θα γίνεται η διαχείρισή του με δημόσιο, προς το δημόσιο συμφέρον και με προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν μπαίνει από εκεί πέρα άλλο κριτήριο, δηλαδή η αποδοτικότητα των επενδύσεων με την έννοια τι κέρδος θα βγάλει κάποιος, όλα αυτά τα κριτήρια μπορούν να οδηγήσουν σε επιλογές, όπως καταλαβαίνουμε, κάποιες περιοχές που είναι πιο φτωχές να μην έχουν καλή ποιότητα νερού, να μην υπάρχει δίκτυο σε περιοχές που κοστίζει περισσότερο. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να τις υπολογίσουμε. Επομένως, τα θέματα ειδικά του νερού πρέπει να είναι εκτός απελευθέρωσης με την έννοια ότι δεν θα πρέπει να εμπορευματικοποιηθούν. Τώρα, θα έλεγα και νομίζω μπορούμε να το συζητήσουμε, υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Στο μοντέλο διαχείριση με δημόσιο τρόπο, ποιο είναι το βέλτιστο? Ας το δούμε σε λίγο. Ναι, θα αυτό το δούμε μετά. Αλλά πάντως όλα πρέπει να αποσκοπούν στην εξασφάλιση της οικολογικής και κοινωνικής διαχείρισης του αγαθού αυτού που είναι σημαντικό για τη ζωή. Να πούμε ότι με αφορμή ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή,
πλέον και στον Επίτροπο τον αρμόδιο για το περιβάλλον, mm-hmm. τον κύριο Ποτότσνικ, mm-hmm. έχουμε σειρά απαντήσεων που συγκλίνουν στην ίδια ουσιαστικά απάντηση, ότι έχει παρερμηνευθεί τόσο η προτινόμενη οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης και ότι τέλος πάντων δεν αποσκοπεί στην ιδιωτικοποίηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι, οφείλουμε να το πούμε, γιατί δεν έχουμε εκπρόσωπο της άλλης πλευράς. Οφείλω λοιπόν να πω ποια είναι η θέση που έχουμε λάβει. Δεν μπορεί επίσημα η Κομισιόν, χωρίς αλλαγή της συνθήκης λειτουργίας. Πράγμα δύσκολο για την ώρα. Οπότε είναι πράγμα δύσκολο. Δεν μπορεί επίσημα να πει ο στόχος αυτής της διαδικασίας ότι είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού. Δηλαδή αυτό είναι πράγματι κάτι που δεν μπορεί να το πει δημόσια. Όπως και δεν μπορεί να πει δημόσια ότι ο όρος του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές ότι υπάρχει μια σύγχυση στο πώς θα τοποθετούνται και οι επίτροποι, αλλά πολλές φορές και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από ευρωπαϊκές πολιτικές για να κρύψουν επιλογές που είναι δικές τους πολλές φορές. Μνημονιακές πιέσεις ασκούνται ωστόσο και ναι, βεβαίως, αλλά υπάρχουν έγγραφα. Βεβαίως, αλλά εάν δει κανείς ότι δεν υπάρχει καν όφελος στο επίπεδο της δημοσιονομικής πολιτικής, θα μπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση με πολύ εύκολο τρόπο να πει αυτό δεν προσφέρει κάτι στη δημοσιονομική εξυγίανση. Εξάλλου νομίζω και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα το πούνε, ότι το κόστος εξαγοράς είναι τόσο χαμηλό που μέσα σε 4-5 χρόνια θα αποσβεστεί το κόστος. Δηλαδή, άρα δεν υπάρχει καν όφελος για τα δημόσια έσοδα να πει κανείς ότι από τα δημόσια έσοδα θα ωφεληθεί το δημόσιο από την πόλη. Αλλά νομίζω θα τα πούνε και οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, εγώ να προσθέσω, έτσι για να είναι πιο ολοκληρωμένη η εικόνα ως προς το τι τεκταίνεται και τι επιχειρείται στην Επιτροπή, ότι έχει υποσχεθεί κατά κάποιο τρόπο η πλευρά της Επιτροπής από την υπομελέτη, υποσχεδιασμό οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης να αφαιρεθεί η υπόθεση του νερού, να μην είναι, ξέρω εγώ, όπως τα διόδια ή η διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί είναι πολύ δευτερεύουσα σημασία, όχι βέβαια διαχείριση των απορριμμάτων είναι τεράστια, αλλά τέλος πάντων το νερό, όπως και να το κάνουμε, είναι πρώτο σε ιεράρχηση. Θα έλεγα πρωτού φτάσουμε να μιλήσουμε για την πρωτοβουλία αυτή καθ' αυτή, που είναι πολύ σημαντική υπόθεση και μια πρωτοβουλία που έδωσε ζωή. Και καθόλου λίγο συμβολικό το γεγονός ότι αφορά το νερό, έδωσε ζωή και στο θεσμό, στο νέο αυτό θεσμό που εγκαινιάστηκε πέρσι, την 1η Απριλίου του 2012. Να δούμε ένα σποτ, ένα τηλεοπτικό μήνυμα ακριβώς με τα βασικά σημεία της πρωτοβουλίας. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει ανακηρύξει από το 2010 το νερό σε καθολικό και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Σε πολλές όμως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νερό θεωρείται εμπόρευμα που αγοράζεται και πωλείται. Σήμερα, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προτείνουν ένα μέτρο ώστε οι υδάτινοι πόροι να βγουν εκτός αγοράς και να προστατευτούν από την ιδιωτικοποίηση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ζητήσουν το νερό να είναι δικαίωμα για όλους. Πώς? Με το νέο νομοθετικό μέσο της άμεσης δημοκρατίας ΕΠΠ, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, χρειάζεται 1 εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον 7 χώρες της Ένωσης. Η Γερμανία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Σλοβενία και η Σλοβακία ήδη ξεπέρασαν το όριο. Η Ελλάδα επέλεξε να είσαι μέρος των αποφάσεων. Υπόγραψε για το νερό ως οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μάθε πώς στο savegreekwater.org. Η Ελλάδα, επειδή έτεθε το ερώτημα, πάει αρκετά καλά. Κυρία Σπυροπούλου, επειδή είστε η δική σας οργάνωση συνδημιουργός αυτού του σποτ, μαζί με την Ιταλική, με μια αντίστοιχη Ιταλική κίνηση, μιλήστε μας πρώτα-πρώτα για το βίντεο. Αυτό το βίντεο έγινε σε συνεργασία με το Ιταλικό Κίνημα Νερού, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στο θέμα της μη ιδιωτικοποίησης του νερού. Και αυτό γιατί επί 5 χρόνια προσπαθούσαν στην Ιταλία να ενημερώσουν τον κόσμο εκεί για το τι σημαίνει εμπορευματοποίηση ενός φυσικού αγαθού τόσο σημαντικού για τη ζωή όπως του νερού μέσω της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ίδρυυσης, και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν υπογραφές προκειμένου να κινήσουν την εκεί διαδικασία που τους δίνει το δικαίωμα το Σύνταγμά τους για δημοψήφισμα. Έτσι λοιπόν, τον Ιούλιο του 2011 έγινε το δημοψήφισμα στην Ιταλία, όπου με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 95%, αποφάσισαν οι Ιταλοί ότι το νερό θα πρέπει να μείνει στην κοινωνία. Αυτό το βιντεάκι λοιπόν έγινε σε συνεργασία με αυτούς, σε μια προσπάθεια από την δική μας πλευρά να ενημερώσουμε την ελληνική κοινωνία,
τόσο όσον αφορά τις συνέπειες από την επικείμενη ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών ίδρυυσης ΕΙΑΘ και ΕΙΔΑΠ, όσο και για την προσπάθεια την πανευρωπαϊκή που γίνεται αυτή τη στιγμή, προκειμένου να προφυλάξουμε το νερό από χρηματιστηριακές λογικές. Γιατί ούτως ή άλλως η ιδιωτικοποίηση δεν θα πρέπει να την δούμε μόνο σε καθαρά εθνικό πλαίσιο. Θα πρέπει να την βρούμε, να προσπαθήσουμε δηλαδή να το προστατέψουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και εμείς εξετάζουμε πανευρωπαϊκά το ζήτημα. Κύριε Δημούδη, εσείς εκπροσωπείτε στην Ελλάδα αυτή την πρωτοβουλία. Μάλιστα. Ακούσαμε και τον όρο ΕΠΣΟΥ στο βίντεο το προηγούμενο, το πρώτο-πρώτο, που είναι η συνομοσπονδία των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Ναι. Άρα και η ΕΙΔΑΠ συμμετέχει βεβαίως εκεί. Πέρα από την ΑΔΕΔΗ που είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της ΕΠΣΟΥ στην Ελλάδα, η ΕΠΣΟΥ πανευρωπαϊκά έχει και τις εταιρείες που ανήκουν στην ενέργεια. Έτσι στην Ελλάδα μέλη της ΕΠΣΟΥ είμαστε εμείς σαν εργαζόμενοι στην ΕΙΔΑΠ, εργαζόμενοι στα ελληνικά πετρέλαια και στη ΔΕΗ από τον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε η μοναδική εξαίρεση που υπάρχει στο κομμάτι της ΕΠΣΟΥ. Σαν όμως επίσημος εκπρόσωπος της ΕΠΣΟΥ στη χώρα μας αναλάβαμε από πλευράς της Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών την ευθύνη, θα το πω έτσι, να μπορέσουμε να κάνουμε γνωστή την πανευρωπαϊκή αυτή καμπάνια που γίνεται για τη συγκέντρωση των υπογραφών και ήδη από την 1η του Μάη έχουμε ξεκινήσει μία μεγάλη εκστρατεία σαν Ομοσπονδία Εργαζομένων με αφίσες, φυλάδια, με εξορμήσεις σε δημόσιους χώρους όπως είναι πλατείες δήμων αλλά και σταθμοί του μετρό όπου υπάρχει μεγάλη παρουσία του κόσμου, προσπαθώντας να πείσουμε τους πολίτες να υπογράψουν στο έντυπο αυτό της Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας, όπου εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη δυσκολία από πλευράς των πολιτών να συμμετέχουν σε αυτήν την καμπάνια. Με κύριο λόγο, όχι ότι διαφωνούν ως προς το αίτημα της καμπάνιας που είναι η καθολική πρόσβαση στο νερό, το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό, αλλά επειδή για να έχει πραγματικά αποτέλεσμα αυτή η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, είναι απαραίτητη για τους πολίτες να καταθέσουν τον αριθμό της ταυτότητάς τους του διαβατηρίου τους. Και με όλα αυτά που έχουν συμβεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, οι πολίτες είναι πολύ καχύποπτοι. Και σε άλλες χώρες. Και πολύ δύσκολα βάζουν. Στην Ελλάδα, τα προσωπικά μας δεδομένα στο διαδίκτυο είναι τεράστιο θέμα. Εξού και το Ευρωκοινοβούλιο ασχολείται πολύ έντονα με αυτά. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία έχει φροντίσει όλο το νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης. Ναι, προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών που βάζουν την υπογραφή τους. Παρ' όλα αυτά, παρά τις δυσκολίες, 5 εξορμήσεις που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Έχουμε καταφέρει και έχουμε μαζέψει περίπου 3.000 υπογραφές στο χαρτί. Χειρόγραφες. Αλλά και τις ηλεκτρονικές, αν κάναμε πέρα έτσι από τις πρόσθεση... ηλεκτρονικές, όπου και εκεί μετά το ξεκίνημα της καμπάνιας μας υπάρχει κατακόρυφη αύξηση και στις ηλεκτρονικές υπογραφές, γιατί κάποιοι πολίτες που δεν έχουν μαζί τους την ταυτότητα μπαίνουν μετά στο site και υπογράφουν ηλεκτρονικά. Αρκεί να σας πω ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία, από τις 21 Πέμπτου μέχρι τις 28 Πέμπτου είχαμε μία αύξηση περίπου 800 υπογραφών ηλεκτρονικά μόνο για τη χώρα μας. Ήδη οι ηλεκτρονικές υπογραφές αγγίζουν τις 12.000. Μαζί με τις 3.000 που έχουμε χειρόγραφες φτάνουμε στις 15.000. Είμαστε πολύ κοντά στο στόχο των 16.500 που χρειαζόμαστε σαν χώρα. Τίθεται ένα στόχος, να το εξηγήσουμε αυτό, όπως είδαμε και στο πρώτο βίντεο. Και στο δεύτερο ενδεχομένως. Ναι, ανάλογα με τον αριθμό. Η πρωτοβουλία προβλέπει 1.000.000 υπογραφές από 7 χώρες, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει ξεπεραστεί προπολού συνολικά πανευρωπαϊκά. Ναι, κάθε χώρα όμως για να μπορεί έχει να όριο, αντιπροσωπευτεί. Σε σχέση με τον πληθυσμό της, έτσι. Σε σχέση με τον πληθυσμό της, ναι, και τον ακριβή αριθμό των ευρωβουλευτών που έχει στην Ευρωβουλή. Για τη χώρα μας, με βάση τον πληθυσμό και τον αριθμό των ευρωβουλευτών, ο αριθμός των υπογραφών είναι 16.500. Πρέπει να μαζευτούν είτε ηλεκτρονικά είτε στο χαρτί. Μάλιστα την περασμένη Δευτέρα είχαμε μία τηλεδιάσκεψη όλοι οι εκπρόσωποι των χωρών μαζί με τον υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας, τον Τζέρι, όπου είχαν τεθεί δύο σενάρια για το πότε θα σταματήσει, πότε θα υπάρχει η λήξη μάλλον της συλλογής αυτής των υπογραφών. Τελικά σχεδόν ομόφωνα καταλήξαμε η λήξη των υπογραφών ηλεκτρονικά να είναι στις 9 Σεπτεμβρίου και στις
επόμενες τρεις μέρες, 10, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, να παραδώσουμε οι καταχώρες αρμόδιοι στις τοπικές αρχές, στη χώρα μας είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, τον αριθμό των υπογραφών που θα έχουμε συγκεντρώσει στα έντυπα, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία να στείλει και τις ηλεκτρονικές υπογραφές και επίσημα μετά η κάθε χώρα να θέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αντιπροσώπευσή της απέναντι στο αίτημα αυτό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας. Θέλετε να μας θυμίσετε τι ακολουθεί. Φτάνουν λοιπόν τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αριθμός των υπογραφών που είναι απολύτως τεκμηριωμένες και ασφαλείς. Είπαμε δεν υπάρχουν διπλοψηφίες και τέτοια πράγματα. Είναι όχι, βέβαια, ναι. Εξαιρετικά στεγανό το σύστημα, γι' αυτό και άργησε λίγο να πάρει μπρος από ό,τι είχαμε ενημερωθεί και ως εκπομπή. Δηλαδή υπήρξαν, όχι σε σχέση με τη δική σας πρωτοβουλία, συνολικά με το θεσμό της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών, ότι το τεχνικό κομμάτι ήταν αρκετά δύσκολο, ακριβώς πρέπει να είναι ασφαλές και αξιόπιστο. Αλλά ας μας θυμίσετε τι ακολουθεί λοιπόν. Έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές, σας καλεί η Επιτροπή μιλήσετε. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία εκ μέρους όλων των χωρών θα καταθέσει επίσημα πια το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αυτό αγαθό που λέγεται νερό, καθώς επίσης και στο δικαίωμα για την αποχέτευση. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα καθολικό αίτημα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση αυτό που ανέφερε πριν και το βίντεό σας, την θεσμοθέτηση πια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εφόσον υπάρχει το 1 εκατομμύριο των υπογραφών, θα είναι υποχρεωμένη να νομοθετήσει το αίτημα αυτό των Ευρωπαίων πια πολιτών. Αλλά είναι στην ευχαίρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Χρυσόγελε, να πει αν είναι αρμόδια, αν θεωρεί ότι πρέπει εκείνη να κάνει κάτι. Πρέπει να επιληθεί του θέματος. Δεν είναι σίγουρο ότι η Κομισιόν θα το προχωρήσει, αλλά πρέπει να επιληθεί. Αλλά νομίζω ότι όσο περισσότερες υπογραφές συγκεντρωθούν, τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται στην Κομισιόν και βέβαια και συνολικά στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στους ευρωπαίους πολιτικούς, έτσι ώστε να λάβουν πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή που επιθυμούν οι πολίτες. Και είναι ενδιαφέρον ότι οι υπογραφές πρέπει να τις δούμε συμπληρωματικά με ό,τι έχει γίνει σε πολλές χώρες. Για παράδειγμα, στην Ιταλία έγινε αυτό το μεγάλο δημοψήφισμα που συμμετείχαν 1 εκατομμύριο Ιταλοί πολίτες και ήταν σαφές με πολύ μεγάλη πλειοψηφία ότι είναι αντίθετη. Όμως τοπικά δημοψηφίσματα έχουν γίνει σχεδόν σε όλες τις περιοχές όπου τέθηκε το ερώτημα στη Γερμανία ή πήραν αποφάσεις δημοτικά συμβούλια ή πολύ συχνά έγιναν δημοψηφίσματα. Δεν υπήρχε ούτε ένα που να υποστηρίξει την ιδιωτικοποίηση. Επίσης, με πρωτοβουλία των κινήσεων πολιτών, στην Μαδρίτη έγινε ένα μεγάλο δημοψήφισμα που συμμετείχαν 1.800.000 Ισπανοί πολίτες στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να δούμε ότι μόνο 1,5 εκατομμύριο έχουν υπογράψει. Θα υπογράψουν σε 2 εκατομμύρια ή και παραπάνω, αλλά ότι ήδη πολλά εκατομμύρια πολιτών έχουν εκφράσει αυτή την άποψή τους και πρέπει να το λάβει υπόψη σοβαρά και η Κομισιόν αλλά και οι κυβερνήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και τεχνικές μερικές φορές, περισσότεροι πολίτες και από την Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι το τυπικό όριο όντως είναι 16.500, αλλά κάλλιστα θα μπορούσαμε να μαζέψουμε 100.000 ή παραπάνω από τη στιγμή που ο πληθυσμός στη Θεσσαλονίκη και ο πληθυσμός στην Αττική είναι 6 εκατομμύρια. Άρα δηλαδή νομίζω ότι τουλάχιστον 100.000 θα έπρεπε όλοι μας να προσπαθήσουμε να συγκεντρωθούν μέχρι το Σεπτέμβριο που θα λήξει η καμπάνια αυτή. Μιλήσαμε για την ιδιωτικοποίηση. Εσείς κύριε Χρυσόγελε μας είπατε περίπου τι περιλαμβάνει. Να πούμε πολύ καθαρά, μιλάμε για ιδιωτικοποίηση του νερού. Τι δηλαδή θα επιχειρείτε να ιδιωτικοποιηθεί ή τι έχει ιδιωτικοποιηθεί σε άλλες χώρες? Κοιτάξτε, σε άλλες χώρες... Ποιο κομμάτι, ας πούμε, της υπόθεσης νερό αποχέτευση, πόσιμο νερό και αποχέτευση? Στις περισσότερες χώρες αυτό το κομμάτι που ιδιωτικοποιήθηκε είναι η διαχείριση του νερού. Το ίδιο μοτίβο, το ίδιο μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν και στην Ελλάδα. Όσο αφορά συγκεκριμένα την ΕΙΔΑΠ, οι ταμιευτήρες και το κανάλι που φέρνει το νερό στην Αττική μέχρι τα δηληστήρια είναι περιουσία του κράτους, μια και ανήκει στην ΕΙΔΑΠ Παγίων. Αυτό δεν είναι μέσα στα μεσοπρόθεσμο καταγεγραμμένο για να ιδιωτικοποιηθεί. Στο μεσοπρόθεσμο έχουν καταγράψει ότι θα ιδιωτικοποιήσουν την ΕΙΔΑΠ ΑΕ, την εταιρεία στην οποία ανήκουμε εμείς σαν εργαζόμενοι, η οποία από το 2000 έχει μπει στο χρηματιστήριο. Τότε είχε δοθεί το 39% των μετοχών στο ευρύ κοινό και το κράτος είχε κρατήσει το 61%. Σήμερα το 61% των μετοχών, όχι σήμερα, εδώ και ένα χρόνο από τον
Νοέμβριο του 2011 έχει ξεκινήσει και έχει δοθεί το ποσοστό αυτό πια στο ΤΑΙΠΕΔ, στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας, με σκοπό να ιδιωτικοποιηθεί. Και αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν είναι να παραδώσουν την διαχείριση του νερού στον ιδιώτη, γιατί αυτό είναι και το κερδοφόρο κομμάτι. Κανένας ιδιώτης, όπως είπε και ο κ. Ισόγελος πριν, πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια, δεν έχει επενδύσει κεφάλαια σε έργα υποδομής, γιατί τα έργα υποδομής είτε στην ίδρυυση είτε στην αποχέτευση είναι τεράστιο το κόστος τους. Η απόσβεση γίνεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι άμεση και δεν υπάρχει πουθενά ούτε ένα παράδειγμα παγκοσμίως όπου ο ιδιώτης που πήρε τα νερά έκανε επενδύσεις προς όφελος των πολιτών χωρίς να υπάρχει το αποτέλεσμα που είναι για αυτόν το κέρδος. Να σας ρωτήσω, κύριε Δημούδη, επειδή συνήθως όταν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση και κυρίως τέτοιου τύπου υπηρεσιών, προβάλλεται το επιχείρημα, τουλάχιστον στη χώρα μας, ίσως και αλλού, στη χώρα μας το ακούμε πιο συχνά, ότι δεν λειτουργούν καλά αυτές οι υπηρεσίες, είναι υπεράριθμοι οι εργαζόμενοι, δεν αποδίδουν όσο θα έπρεπε. Ξέρετε, είναι η συνήθις ρητορική. Τι απαντάτε σε αυτά? Γιατί μια ιδιωτική εταιρεία δεν θα μπορούσε να βάλει τάξη, να περιορίσει τις δαπάνες, να τις εκλογικεύσει και τελικά να έχει και καλύτερο αποτέλεσμα συνολικά για τον πληθυσμό? Εντάξει, αυτό είναι ένας μύθος που έχει δημιουργηθεί στην πατρίδα μας, κυρίως λόγω του φαινομένου του κοινωνικού αυτοματισμού. Ήταν ο εύκολος τρόπος που βρήκαν οι πολιτικοί μας για να μπορέσουν να στρέψουν τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη και να μπορέσουν να επιβάλλουν τις πολιτικές τους. Πολιτικές οι οποίες έχουν οδηγήσει τους πολίτες στη σημερινή κατάσταση, με το 1,5 εκατομμύριο και συναδέλφους μας που είναι άνεργοι, με τις επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν η μία μετά την άλλη και με τους πολίτες που πραγματικά δυσκολεύονται να μπορέσουν να επιβιώσουν, όχι να περάσουν μία άνετη ζωή όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Με το φαινόμενο αυτό λοιπόν του κοινωνικού αυτοματισμού προσπαθούν πάνω απ' όλα να χτυπήσουν τον πλούτο, θα το έλεγα εγώ, της κάθε κρατικής εταιρείας, που για την ΕΙΔΑΠ συγκεκριμένα ο πλούτος της είναι οι εργαζόμενοι της. Και είναι τέτοια η τεχνογνωσία των εργαζομένων, αλλά και η απόδοσή τους, που δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ΕΙΔΑΠ είναι ίσως από τις μοναδική, για να μην πω η μοναδική, από τις ελάχιστες εταιρείες στην χώρα μας, που όλες οι στατιστικές, όλες οι μελέτες, ακόμα και του συνήγορου του πολίτη, έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν τα πιο λίγα παράπονα από τους πολίτες απέναντι στους εργαζόμενους της ΕΙΔΑΠ, αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που δίνουν οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ προς τους πολίτες είναι από τις πιο υψηλές. Μάλιστα, πριν ξεκινήσει το μεγάλο αυτό παιχνίδι με τις ιδιωτικοποιήσεις, είχαν γίνει και κάποια γκάλο απέναντι στην κοινή γνώμη από τους πολιτικούς για να δουν πώς αντιδρούν οι πολίτες απέναντι στην ιδιωτικοποίηση των διαφόρων εταιριών κοινής ωφέλειας, όπως είναι και η ΕΙΔΑΠ. Η μόνη εταιρεία που πάνω από 50% ήταν υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα ήταν η ΕΙΔΑΠ. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση ή όπου έχει συμβεί η ιδιωτικοποίηση, σήμανε απόλυση των εργαζομένων ή μεγάλο περιορισμό του αριθμού τους? Πόσο απειλητικό είναι, ας πούμε, για τους εργαζομένους? Θα δούμε και για τους πολίτες τι σημαίνει, για τους καταναλωτές, που βέβαια και οι εργαζόμενοι είναι καταναλωτές του νερού. Κοιτάξτε, εμείς στην καμπάνια που κάνουμε δεν προτάσουμε τους εργαζόμενους, προτάσουμε τους πολίτες. Αυτό είναι το κυρίαρχο που θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Γιατί το νερό δεν είναι ένα εμπόρευμα που μπορείς με διάφορους τρόπους να το παράξεις. Είναι ένα φυσικό αγαθό το οποίο βρίσκεται σε ανεπάρκεια. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είχαμε έναν ένιδρο χειμώνα και να έχουμε αρκετά αποθέματα νερού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως τι μας κρύβει το αύριο από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων. Γι' αυτό και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη απέναντι στο πρόβλημα που θα έχει αν αυτό το φυσικό αγαθό περάσει στα χέρια του ιδιώτη. Το ότι παντού όπου ιδιωτικοποιήθηκαν οι εταιρείες ίδρυυσης υπήρχαν και απώλειες στις εργασιακές θέσεις, αυτό είναι φαινόμενο που ισχύει σε όλο τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι όμως το κυρίαρχο ζήτημα που βάζουμε εμείς, η προστασία των εργαζομένων. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες είναι. Δεν είναι τεχνιακό το θέμα, είναι ουσιαστικό. Ναι, είναι ουσιαστικό το τι θα χάσουν αν αυτό το αγαθό περάσει στα χέρια των ιδιωτών. Κυρία Σπυροπούλου, ποια είναι η εμπειρία στην Ευρώπη? Υπάρχει διεθνής εμπειρία, αλήθεια είναι, αλλά ας δούμε την πρόσφατη ευρωπαϊκή εμπειρία. Γενικά, οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ευρώπη δεν είναι κάτι καινούριο. Έχουν μια μακρά, τέλος πάντων, εμπειρία οι περισσότεροι. Όχι οι περισσότερες, κάποιες χώρες όσον αφορά. Και μεγάλες χώρες. Και μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, που ήδη από τον 19ο αιώνα οι υπηρεσίες ίδρυυσης ανήκαν σε ιδιώτες.
Επειδή όμως ακριβώς υπέστησαν όλες αυτές τις αρνητικές συνέπειες που ανέφερε και ο κύριος Χρυσόγελος και ο κύριος Δημούδης, σιγά σιγά έχουμε μία διεθνή, όχι μόνο ευρωπαϊκή, μία διεθνή θα έλεγα τάση επαναδημοτικοποίησης των υπηρεσιών ίδρυυσης, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση της Γαλλίας και συγκεκριμένα από την πρωτεύουσά της στο Παρίσι, όπου το 2010, όταν έληξε η σύμβαση με την εταιρεία, με την εταιρεία που διαχειριζόταν γαλλικών συμφερόντων την υπηρεσία ίδρυυσης στο Παρίσι, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να επαναδημοτικοποιήσει την υπηρεσία και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλα ωφέλη κοινωνικά. Για ποιο λόγο το έκανε? Ο κυριότερος λόγος ήταν ότι οι επενδύσεις που έκαναν οι ιδιωτικές εταιρείες, που σημειώνω ότι ήταν γαλλικών συμφερόντων, δεν ήταν δηλαδή ξένων συμφερόντων, ήταν γαλλικές πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες όμως δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, δεν επένδυαν όσο θα έπρεπε, μάλλον επένδυαν ελάχιστα στην συντήρηση του δικτύου και στην επέκταση του δικτύου. Να σας αναφέρω συγκεκριμένα ότι ήταν μόλις το 12%. Όλο το υπόλοιπο ποσοστό προερχόταν από το δημόσιο τομέα. Και εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι όσον αφορά την, που είπαμε προηγουμένως για την πώληση της ΕΙΔΑΠ, ΑΕ και όχι την Παγίων. Εγώ θα ήθελα να κάνω την ερώτηση σε όλους αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι θέλουν να την ιδιωτικοποιήσουν. Τι ακριβώς θα εμπορεύεται η ΕΙΔΑΠ, δηλαδή το νερό, οι λίμνες, τα ποτάμια είναι φυσικά αγαθά. Οι φυσικοί αποθετήρες είναι δημόσια περιουσία. Το δίκτυο το έχουμε πληρώσει όλοι μας, οπότε όλοι μας είμαστε μέτοχοι. Οπότε, τι ακριβώς θα κάνει ο ιδιώτης διαφορετικό από αυτό που κάνει η ΕΙΔΑΠ? Και εγώ πριν. Ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο της ιδιωτικοποίησης? Δεν θα κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, εκτός και αν μας στέλνουν τους λογαριασμούς σε χαρτί λουστρασιών. Λογαριασμοί ποτέ δεν θα ακριβώς. Μία άλλη πολύ μεγάλη επαναδημοτικοποίηση ήταν, που έγινε μάλιστα και πρόσφατα, στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο. Και ήταν η μόνη πόλη, νομίζω, της Γερμανίας που είχε υποκύψει. Ήταν η μόνη πόλη που ήταν καθαρά ιδιωτική. Γενικά η Γερμανία και οι Γερμανοί πολίτες έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση ως προς την διαχείριση των εγκρανικών. Έχουν συλλέξει και τις περισσότερες υπογραφές από ό,τι μαθαίνω στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλία. Βέβαια, ο λόγος εκεί ήταν ότι προβλήθηκε ιδιαιτέρως μέσα από τα κρατικά κανάλια, τα γερμανικά. Θεωρώ ότι και εδώ γινόταν κάτι παρόμοιο. Αν υπήρχε μια μεγαλύτερη προβολή μέσα από τα δικά μας τα κανάλια και περισσότερος κόσμος ενημερωνόταν, γιατί και η ΕΙΔΑΠ κάνει αρκετά πράγματα γι' αυτό και εμείς από τη δική μας μεριά. Ωστόσο, δεν είναι αρκετό. Είναι διαφορετικό το να δεις στο κανάλι ένα ρεπορτάζ που αφορά την ιδιωτικοποίηση του νερού και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Στο Βερολίνο, λοιπόν, το νερό εκεί, η υπηρεσία είχε ιδιωτικοποιηθεί το 1999 με την Ένωση του Βερολίνου για να προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποια χρέη. Οι άνθρωποι εκεί είδαν μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές. Είναι το πρώτο που παρατηρεί ο καταναλωτής. Ναι, γιατί ήταν το πρώτο. Σε αυτή την εκπομπή, στο Monitor της ARD, ακούμε ότι το χρόνο που λέει έφτασε στο 400% η αύξηση. Στην περιοχή Πάκος Ντε Φερέιρα στην Πορτογαλία, που εξαναγκάστηκαν και αυτοί λόγω της εκεί σύμφωνα με τον Γερμανό συνάδελφο ήταν η απαρχή του νέου κύματος ιδιωτικοποίησης. Ακριβώς. Στο Βερολίνο, λοιπόν, μέσα σε μια δεκαετία οι άνθρωποι είδαν ξαφνικά τους λογαριασμούς να αυξάνονται κτλ. Βγήκαν στον δρόμο, αντέδρασαν και με ένα δημοψήφισμα που έγινε εκεί απέτησαν οι όροι της σύμβασης να δημοσιοποιηθούν. Γιατί δεν είχαν δημοσιοποιηθεί, κανείς δεν ήξερε τι είχαν υπογράψει. Από τους πολίτες εννοώ, δεν ξέρανε τι είχε υπογραφεί σε αυτή τη σύμβαση. Η σύμβαση, λοιπόν, είχε έναν όρο πολύ ενδιαφέρον, ο οποίος έλεγε ότι υπήρχε εγγύηση κέρδους. Μεγάλου κέρδους. Αυτό μεγάλου που λέγαμε, κέρδους. Win-win, στα ελληνικά πάντα. Το οποίο σε εμάς εδώ είχε συμβεί με την Ούλεν. Βέβαια, εντάξει, εμείς 1925, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έχει σημασία. Βλέπουμε ότι κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται, η ιστορία επαναλαμβάνεται και στην Ούλεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, ότι θα έπρεπε τα τιμολόγια να είναι σε τέτοιο ύψος, ώστε να φέρνει κέρδη, ώστε να μπορέσει η εταιρεία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ έτσι να αποσβέσει ό,τι επενδύσεις είχε κάνει και επιπλέον να βγάζει και κάποιο κέρδος. Και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί καν οι όροι. Δηλαδή, βγαίνει προκήρυξη χωρίς να έχει θεσπιστεί ένα πλαίσιο καν. Δηλαδή, ο πολίτης δεν ξέρει καν τι συζητιέται, αλλά ούτε και κανένας ξέρει τι συζητιέται. Μα είδαμε ούτε στη Γερμανία. Ναι, φαντάζομαι ότι είναι μια ίδια λογική.
Μια και μιλάμε για τη Γερμανία, αυτό που είναι αποδεκτό στη Γερμανία είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πλούτος μιας κοινωνίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε, η Γερμανία δεν έχει φυσικούς πόρους, δεν έχει δηλαδή μεταλλεύματα, εξορίξεις κτλ. Και όμως παραμένει μια πολύ ισχυρή οικονομία. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό και στην εκπαίδευση και στη συμμετοχή του. Άρα, αν υπήρχαν οποιαδήποτε προβλήματα, θα έπρεπε να τα δούμε με μια βελτίωση της συνεργασίας. Είναι αυτό που λέμε public-public, δηλαδή δημόσιο-δημόσιο, συνεργασία δηλαδή μεταξύ δημοσίων φορέων διαχείρισης του νερού σε όλη την Ευρώπη, για να εισάγουμε και πιο οικολογικές και πιο αποτελεσματικές μορφές διαχείρισης. Αυτό είναι αναγκαίο σήμερα, αλλά αυτό μπορεί να γίνει κάλλιστα μέσα από τη συνεργασία και ανταλλαγή καλών παραδειγμάτων. Επίσης, αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν πραγματικά και εταιρείες σύνδευσης αποχέτευσης που δεν έχουν καλή εμπειρία, ενώ περιφερειακά, ειδικά σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Και εκεί πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Αλλά όχι εν ώψη και της ιδιωτικοποίησης να μπει η ΕΙΔΑΠ, ας πούμε, να μπει και σε άλλες περιοχές και μετά να πουλήσει το πακέτο και των άλλων περιοχών. Γιατί υπήρχε μια τέτοια κίνηση για τα νησιά, ειδικά στο Νότιο Αιγαίο, και ακόμα είναι σε εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει σαφές πλαίσιο. Θα μπορούσε κάλλιστα η ΕΙΔΑΠ, γιατί έχει μεγάλη τεχνοσία, με παράδειγμα, να ελέγξει τα δίχτυα, τις διαρροές των δικτύων. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο ποστό απώλειας του νερού είναι μέσα από τα απαρχαιωμένα δίκτυα. Η αγωγή είναι. Και χάνουμε ένα, στο Ηράκλειο για παράδειγμα, της Κρήτης, υπάρχει μια απώλεια της 45%. Και εκεί, αντί να αντιμετωπιστεί λοιπόν η διαρροή στα δίκτυα, τι έγινε? Προωθήθηκε ένα φράγμα του από Σελέμη, το οποίο ήδη έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, έχει διπλασιάσει το κόστος, αντί να γίνουν επενδύσεις μέσα στην πόλη για να μειωθούν οι απώλειες. Δηλαδή, δεν μειώνουμε τις απώλειες, μεταφέρουμε νερό για να πάει σε ένα τρύπιο δίκτυο. Και βέβαια έχουν δημιουργηθεί και πολλά σκάνδαλα εκεί πέρα κτλ. Η ΕΙΔΑΠ λοιπόν έχει τεχνολογία που μπορεί με προηγμένη τεχνολογία με μικροκάμερες να ελέγξει τις απώλειες των δικτύων, να παρεύουμε και να βελτιώσουμε το δίκτυο. Να, αυτό είναι μια καλή συνεργασία μεταξύ παράδειγμα της εταιρείας σύνδρευσης του Ηρακλείου που θα μπορούσε να γίνει και της ΕΙΔΑΠ. Ή αντίστοιχα μεταξύ ΕΙΑΘ και ΕΙΔΑΠ ή ελληνικών εταιρεών και ευρωπαϊκών εταιρεών. Αυτό είναι μια συνεργασία που μπορεί να γίνει. Θα έλεγα επίσης ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή τη κίνηση 136 στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν έμεινε απλώς παθητική, είπε ότι είμαστε εναντίον της ιδιωτικοποίησης, αλλά αν προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση, οι συνεταιρισμοί των πολιτών θα πάρουν μέρος και θα περάσει η διαχείριση του νερού στους συνεταιρισμούς. Όχι σε κάποιους μετόχους που είναι ο κάθε πολίτης, αλλά συνεταιρισμούς που θα διασφαλίσουν ότι υπάρχει δημόσια διαχείριση του νερού και θα υπάρχει μια αποτελεσματική διαχείριση του νερού. Και πράγματι στην Θεσσαλονίκη είναι 4 ιδιωτικές εταιρείες και οι συνεταιρισμοί που έχουν υποβάλει πρόταση και μάλιστα έχουν οργανωθεί πάρα πολύ καλά και έχουν εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν και χρήματα για να μπορέσουν να δουν. Αυτό ίσως είναι μια κατεύθυνση την οποία πρέπει να δούμε σοβαρά, οι πολίτες μέσα από οργανωμένους συνεταιρισμούς να μετάσχουν πιο συμμετοχικά στη διαχείριση αυτού του κοινωνικού αγαθού. Γιατί σημαίνει ότι και οι πολίτες θα κατευθύνουν τελικά όλες τις επιλογές με τρόπο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται η διαχείριση του νερού στα κοινωνικά και οικολογικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει. Πέραν της πρωτοβουλίας, την οποία πυροδοτήσατε και εσείς μέσω της ΕΠΣΟΥ, υπάρχει και άλλη μια επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρξε αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Ποιος από τους δύο θα ήθελε να μας μιλήσει? Ήταν μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού, που αυτό έχει μέσα όλα τα, τέλος πάντων, όλα τα κινήματα πολιτών που υπάρχουν στην Ευρώπη, μαζί και το European Public Services Union, και του Διευθυντηρίου του κ. Όλι Ρεν. Υπήρχε λοιπόν μια υλογραφία στην οποία στην πρώτη επιστολή αυτό που λέει και το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού είναι ότι δεν μπορείτε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέζετε τις χώρες του Νότου να ιδιωτικοποιήσουν τις υπηρεσίες σύνδρευσης, γιατί αυτό παραβιάζει θεμελιώδες κανόνες της συνθήκης λειτουργίας, το άρθρο 345 συγκεκριμένα, αλλά και την οδηγία, το άρθρο 171 της οδηγίας 2006/123. Και επίσης, αναφέροντας κάποια πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτυχίας των ιδιωτικοποιήσεων, δεν θα βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο αυτές τις χώρες να ξεφύγουν από αυτό το πρόβλημα του δημοσιονομικού χρέους. Στην πρώτη επιστολή, που την έχω και εδώ μαζί μου, αυτό που απαντήσανε ήταν ότι η Επιτροπή πιστεύει ότι η ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και των εταιριών ίδρυυσης μπορεί να αποφέρει ωφέλη.
Αυτή ήταν η πρώτη απάντηση. Μπορεί. Αυτή είναι η μαγική λέξη στην πρόταση. Μπορεί. Αλλά μπορεί και όχι. Ναι, αλλά ωστόσο, επειδή προφανώς μετά καταλάβανε ότι. Μπορεί ότι ήταν, και να μην έχουν τόσο δίκιο. Ότι δεν θα έπρεπε καν να το πει αυτό, δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η αρχή της ουδετερότητας που θα πρέπει να κρατάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επειδή πάλι το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού ξαναέστειλε νέα επιστολή. Ότι είναι ορμητικό το κίνημα του νερού. Είναι γιατί έχει και πάρα πολλές επιτυχίες. Ναι. Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία. Ξανέστειλε λοιπόν μια δεύτερη επιστολή που τους τόνιζε ότι δεν μπορείτε να το λέτε αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε τεκμηριωμένα στοιχεία και τεκμηριωμένα στοιχεία που προέρχεται από έρευνες, από μελέτες, αποδεικνύουν το αντίθετο. Και φυσικά εσείς δεν θα πρέπει, γιατί έχετε το θέμα με την αρχή της ουδετερότητας που θα πρέπει να κρατάτε. Έτσι λοιπόν στην δεύτερη επιστολή. Ας το πούμε, μαζεύτηκαν λιγάκι και είπαν ότι δεν έχουν ως πολιτική τους την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και ότι το κάθε κράτο μέλος είναι ελεύθερο να πράξει ό,τι νομίζει. Αλλά και το ακόμα καλύτερο ήταν ότι δεν μπορέσανε να βρουν, επειδή το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού ζητούσε ποια είναι αυτά τα έγγραφα που έγιναν μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Τρόικας, που στην δείχνουν, οποία συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακριβώς, γι' αυτό απευθύνουμε τις επιστολές εκεί, ναι. Που δείχνουν ότι θα πρέπει τέλος πάντων η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ να ιδιωτικοποιηθούν και είπαν ότι δεν έχουν βρει κανένα τέτοιο. Ναι. Μπόρεσαν να βρουν κάποιο τέτοιο έγγραφο. Το οποίο εμάς μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί καταρχάς το μνημόνιο το αναφέρει ρητός. Ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση αυτή τη στιγμή. Έχει βασικά να δικαιολογήσει πάρα πολλά πράγματα. Στο ρεπορτάζ που είδαμε της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης, δείχνει τον Μπαρνιέ να βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση, γιατί το steering group, δηλαδή η ομάδα των συμβουλή του, είναι όλοι από στελέχη πολυεθνικών. Και δεν είναι κανένας από την κοινωνία των πολιτών. Και εκείνος είπε έτσι πολύ διπλωματικά ότι ίσως δεν θα έπρεπε να είναι ακριβώς αυτή η σύνθεση των συνεργατών. Ναι, αλλά ποιος την ορίζει αυτή τη σύνθεση? Δηλαδή έπρεπε κάποιος άλλος να του το πει. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση τώρα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς εκλέγονται ο πρόεδρος της Κομισιόν και η Επίτροπη. Γιατί τώρα ουσιαστικά προτείνονται από τις χώρες. Και προς τον πρόεδρο θα αλλάξει το πράγμα σίγουρα. Και προς επιτρόπους. Το κοινοβούλιο έχει ζητήσει ένα μεγάλο ποσοστό των επιτρόπων να εκλέγονται από το κοινοβούλιο. Δηλαδή δεν έρχεται απλώς το κράτος να προτείνει και μετά γίνεται η ακρόαση στο κοινοβούλιο και συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον επίτροπο, αλλά να προτείνει το κοινοβούλιο και να εκλέγει το κοινοβούλιο επιτρόπους. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα γίνει στα πλαίσια της καμπάνιας για τις ευρωεκλογές του 2014. Στις 25 Μαΐου του 2014 εκλέξουμε τη σύνθεση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μπορεί να εκλέξουμε και ένα μέρος τουλάχιστον, δηλαδή μετά βέβαια φυσικά, ένα μέρος τουλάχιστον των επιτρόπων. Το Ευρωκοινοβούλιο, αν πράγματι έχει μια δυναμική σύνθεση υπέρ της εξέλιξης των ευρωπαϊκών θεσμών, θα βάλει καινούργια θέματα, όπως να εκλέγεται πιο δημοκρατικά ο πρόεδρος της Κομισιόν, όπως και μια σειρά επίτροποι, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά στα συμφέροντα, όπως υπόθηκε και πιο πριν, των πολιτών. Γιατί γι' αυτό είναι εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολιτών. Δεν άκουσα στα παραδείγματα που μου αναφέρατε μέχρι τώρα τη Βρετανία. Αν και είναι η πρώτη χώρα της οποίας το ίδρυμα αποθήκευση ιδιωτικοποιήθηκε ήδη από τις ημέρες της Μάργαρετ Θάτσερ. Εκτός από το παράδειγμα της Βρετανίας. Και όπου έχουν σημειωθεί σημεία και τέρατα. Σημεία και τέρατα πραγματικά, γιατί ήταν και τεράστια η αύξηση της τιμής του νερού. Όπως υπήρχε και μεγάλο πρόβλημα περιβαλλοντικό, καθώς είχαμε. Πολύ απλό. Ανοίγει τη βρύση και δεν πίνει το μυρίζει. Ναι, αυτό είναι. Είχε και χρώμα. Μας. Στο Λονδίνο που είχα ζήσει εγώ, είχε και χρώμα. Ήταν έτσι φαιό, κάπως. Αυτό είναι το σύνθημά μας στην καμπάνια που κάνουμε εμείς, ότι για να συνεχίσουμε να λέμε στην υγειά μας πραγματικά και να πίνουμε το νερό της βρύσης, θα πρέπει να πούμε όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Πριν όμως σας πω κάτι άλλο για την καμπάνια μας, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Χρυσόγελος πριν για την ΕΙΔΑΠ νήσων. Εμείς βέβαια σαν εργαζόμενοι δεν είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη της εταιρείας μας. Αυτό είναι. Κανείς δεν πρέπει να είναι. Αδιαφυσβήτητο γεγονός. Όχι, δεν είμαστε εναντίον, απλώς πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να μην περάσει στο πακέτο πώλησης. Συμφωνούμε. Εμείς λέμε ότι η τεχνογνωσία που έχουν οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ, η ΕΙΔΑΠ κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνει ο πυλώνας εκείνος που θα βοηθήσει όλες τις εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης
τις τοπικές περιφερειακές που υπάρχουν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα, έτσι ώστε με την συμβολή της ΕΙΔΑΠ να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και πραγματικά το νερό και η αποχέτευση να γίνει δικαίωμα όλων των ανθρώπων και να μην έχουμε το φαινόμενο αυτό που αναφέρθηκε σε πολλά ελληνικά νησιά, πράγματι που οι πολίτες εισοδεύουν τεράστια ποσά καθημερινά για να μπορέσουν να πάρουν το πόσιμο νερό, όταν αρκεί να αναλογιστούμε μάλλον ότι όσο κοστίζει ένα μπουκαλάκι νερό του μισού λίτρου που αγοράζουμε σήμερα σε εμείς από το περίπτερο, τόσο κοστίζει το ένα κυβικό του πόσιμου νερού της ΕΙΔΑ. Mm-hmm. Είναι αυτή φοβερό είναι μεγάλη επιτυχία της αυτό ΕΙΔΑ, το... θα έλεγα. Ή να το πούμε σημείο. Και λίγο αλλιώς. Δηλαδή, με τα χρήματα που δαπανούν τα νησιά, θα μπορούσαν να είχαν γίνει επενδύσεις οι οποίες θα εξασφάλιζαν για πάντα καλής ποιότητας νερό. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτόμαστε με ένα διαφορετικό τρόπο την εποχή της κρίσης. Μην θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν υπάρχει καλής ποιότητας νερό σε διάφορες περιοχές, άρα αυτό είναι κάτι σαν φυσικό φαινόμενο. Όχι, πολλές φορές είναι αποτέλεσμα λάθος επιλογών, η φαλμύρωση, η ρήπανση κλπ. Άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα νερού και να έχει πρόσβαση ο πολίτης, ειδικά σήμερα, που είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οικονομικό, σε χαμηλό κόστος και υψηλής ποιότητας νερό. Αυτό που υπόθηκε και πιο πριν, γιατί να αγοράζει ένα μπουκαλάκι νερό τη στιγμή που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι άλλο. Και αυτό είναι, αν θέλετε, σε μια εποχή κρίση, είναι ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε μια εποχή που στερούνται εισοδήματα. Και αυτή είναι ίσως η καλύτερη απάντηση εκ μέρους της ΕΙΔΑΠ και των κατατόπου της ΕΙΔΑΠ και όχι μόνο των κατατόπου εταιρεών ίδρυυσης αποχέτευσης. Επειδή ακριβώς θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα, γιατί η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ είναι οι δύο μεγάλες εταιρείες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο. Θα ακολουθήσουν όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις, γιατί το νερό είναι πραγματικά κερδοφόρο για τους ιδιώτες. Η καμπάνια που κάνουμε έχει πανελλαδική κλίμακα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυσης και Αποχέτευσης. Προσπαθούμε να περάσουμε ήδη και στην Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων που έχουν συνέδριο αυτή χθες και σήμερα στην Ήπειρο, να περάσουμε ένα ψήφισμα ώστε όλοι οι Δήμοι να είναι υπέρ της καμπάνιας αυτής για τη συλλογή των υπογραφών και να εκφράσουν όλοι οι Δήμοι την αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίηση του νερού, όπως επίσης και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για να μπορέσουμε πραγματικά να ξεπεράσουμε σε υπογραφές το ελάχιστο αυτό όριο των 16.500 που είναι απαραίτητο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο από αύριο ξεκινάμε και μια τηλεοπτική καμπάνια σαν Ομοσπονδία με σπότ τα οποία θα προβάλλονται στην Από αύριο, απλώς θέλω να σας πω ότι επειδή η εκπομπή μας μαγνητοσκοπείται, όπως ξέρουν οι τηλεθεατές μας... Από το Σάββατο... 1 Ιουνίου θα ξεκινήσει. Από την 1η Ιουνίου, λοιπόν. 1η Ιουνίου μια ωραία θα ξεκινήσει. Ημέρα, ναι. Μια τηλεοπτική καμπάνια, Σάββατο. Ο κόσμος βλέπει ίσως περισσότερες. Για να ευαισθητοποιηθούν ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας και έτσι να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, που για μας τουλάχιστον τους εργαζόμενους σε ΕΙΔΑΠ, είναι ότι το νερό, σαν δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα, πρέπει να είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων, όπως επίσης και η αποχέτευση. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο μόνο όταν βρίσκεται υπό δημόσια διαχείριση. Όπου έχει περάσει το νερό και η αποχέτευση στα χέρια των ιδιωτών, τα παραδείγματα είναι αρνητικά. Και θα συμπλήρωνα σε αυτά που είπε πριν η κυρία Σπυροπούλου για το Παρίσι. Το Παρίσι είναι η χώρα από την οποία προέρχονται οι δύο μεγαλύτερες πολυεθνικές παγκοσμίως που διαχειρίζονται το νερό. Νομίζω συνολικά οι εταιρείες. Η Σουέζ και η Βεόλια. Η Σουέζ μάλιστα είναι μία από τις εταιρείες που θέλει και διεκδικεί να πάρει την ΕΙΑΘ στην Θεσσαλονίκη. Αυτές οι δύο εταιρείες ήταν που είχαν τον Δήμο του Παρισίου από το 1984 και μετά με μακροχρόνια μίσθωση. Εκεί λοιπόν η τιμή του νερού αυξήθηκε κατά 265%. Όταν ο τοπικός πληθωρισμός έφτανε μόλις το 70% και είχαν ετήσια κέρδη οι εταιρείες αυτές του νερού 15%. Αποτέλεσμα, από το 2010 και μετά, ο Δήμος του Παρισίου να ξαναπάρει πίσω την διαχείριση του νερού και ενώ οι ίδιοι δηλαδή οι Γάλλοι
κλείνουν την πόρτα στις εταιρείες αυτές τις ιδιωτικές, ερχόμαστε εμείς σαν Έλληνες να τους ανοίξουμε την πόρτα και να τους πούμε: ελάτε να πάρετε τις δικές μας κρατικές εταιρείες. Είναι λίγο. Το μέλλον είναι άδειλο με την Γαλλία έννοια, θέλω να πιστεύω. Και δεν είναι μόνο το Παρίσι στη Γαλλία. Είναι και άλλες περιοχές. Τουλούζ, Μπορδόνη, Νίκαια, Γκρενόμπλ. Ναι, απλά το Παρίσι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Απλώς ότι σε όλη τη Γαλλία. Υπάρχει αυτή η τάση. Ήταν νομίζω η χώρα με τη μεγαλύτερη έκταση ιδιωτικοποίησεων, το 70% νομίζω του δικτύου. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως ήταν δικές τους. Ήταν δικές τους εταιρείες. Ήταν δικές τους. Ήταν και δικές τους. Είχε γίνει σε αυτό πάνω για το Παρίσι, απλώς κάτι να προσθέσω ότι είχε γίνει στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είχε γίνει μια ημερίδα αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ΙΔΕΒ στην Ελλάδα και είχαμε την ευκαιρία να πάμε εκεί να μιλήσουμε. Να συναντηθούμε και με κάποιους ως Save Greenwater, με κάποιους Γάλλους βουλευτές, αλλά και με την ίδια την αντιδήμαρχο, την Anne Lestrade, που έχει παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο για την επαναδημοτικοποίηση εκεί της υπηρεσίας ίδρευσης και πραγματικά η εμπειρία αυτή ήταν, μας βοήθησε πάρα πολύ στο πώς θα σε χειριστούμε και εμείς το κομμάτι εδώ και της ενημέρωσης των πολιτών, το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Αλλά και τις ευαισθητοποίησεις του κόσμου που προσπαθούμε να το κάνουμε σε διάφορα επίπεδα, σε επίπεδο δήμων που ήδη έχουν γίνει κάποιες εκδηλώσεις που έχουμε παραστεί και εμείς και έχουν βγει μετά και δημοτικά και ψηφίσματα εναντίον της ιδιωτικοποίησης, αλλά και σε επίπεδα λαϊκών συνελεύσεων, σε πλατείες, σε χώρους, σε πολιτιστικά στέκια, δείχνοντας ταυτόχρονα και κάποια ντοκιμαντέρ, προκειμένου ο κόσμος να έχει μια εμπεριστατωμένη άποψη, όχι απλά είμαστε εναντίον της ιδιωτικοποίησης, γιατί είμαστε εναντίον της ιδιωτικοποίησης. Σαφώς, τα επιχειρήματα μετράνε. Ναι, βέβαια. Και θα επαναλάβω κλείνοντας την εκπομπή, γιατί μας τελείωσε ο χρόνος, ότι είναι μεγάλη πρόκληση για την ΕΙΔΑΠ και τις άλλες εταιρείες ίδρυυσης της χώρας μας να αποδείξουν την προσήλωσή τους στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών τους. Με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι είναι η στιγμή που πρέπει να κορυφώσετε την προσπάθειά σας ως εργαζόμενοι εκεί, να συνεχίσετε ό,τι καλό κάνετε και να το βελτιώσετε ακόμη περισσότερο. Εμείς λέμε ένα χαρακτηριστικό και κλείνουμε αυτό. Ας μας πούνε όλοι οι πολιτικοί, και οι Έλληνες πολιτικοί αλλά και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, σε πόσες πόλεις ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο μπορείς να γυρίσεις στο σπίτι σου, να ανοίξεις τη βρύση, να βάλεις το ποτήρι και να πιεις άφοβα αυτό το τρεχούμενο νερό. Ας μας φέρουν άλλο ένα παράδειγμα. Λοιπόν, εγώ θα πω μόνο να ανατρέξουμε στο διαδίκτυο που υπάρχουν πάρα πολλές περισσότερες πληροφορίες από αυτές που δώσαμε σήμερα. Αλλά υπάρχει και άλλη μία, αυτή που θα τη δείτε σε βίντεο και με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Είναι η καλή είδηση. Ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που μοχθούν, όπως οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ και των άλλων εταιριών ίδρυυσης. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται την υπόθεση του νερού ως ζωτική, αυτό που είναι δηλαδή. Η περίπτωση του κυρίου Βαγενά, του οποίου την ιστορία θα ακούσουμε σε λίγο, ενός καθηγητή Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, είναι χαρακτηριστική. Επέστρεψε στον τόπο που γεννήθηκε για να βελτιώσει την ποιότητα του νερού, ενός νερού που δεν πινόταν κατά γενική ομολογία, με ένα εξαιρετικό φίλτρο, ένα φίλτρο που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και δεν έχει κανένα χημικό στοιχείο μέσα του και δεν χρειάζεται και ενέργεια για να λειτουργήσει. Κύριε Χρυσόγελε, θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Δείτε την ιστορία αυτού του φίλτρου. Το 2008 καταφέραμε και πήραμε ένα πρόγραμμα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με βασικό αντικείμενο την εμπορική εκμετάλλευση του φίλτρου, του νερού το οποίο είχαμε φτιάξει στο εργαστήριο. Για να περάσουμε στην εμπορική εκμετάλλευση, πρέπει πρώτα να φτιάξουμε ένα πιλωτικό σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας με νερό κανονικό από κυνηγιώτες κτλ. Για να δουλέψει. Αυτό επιλέχθηκε να γίνει σε ένα μικρό χωριό στον Νέο Πράσινο, στα σύνορα Αχαΐας και Ηλίας. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά με το Δήμο τότε, βοήθησε και ο Δήμος για να κάνουμε κάτι πιο μεγάλο από το πλαίσιο του προγράμματος και φτιάξαμε ένα βιολογικό φίλτρο για την επεξεργασία του πόσιμου νερού του οικισμού. Ο οικισμός έχει περίπου 150 μονίμους κατοίκους, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό λόγω ότι χαλάει πολύ νερό για ποτίσματα, κήπους και τέτοια πράγματα. Το νερό εκεί έχει υδρώθει, αμμονία, σίδηρο και μαγκάνιο. Μύριζε εξαιρετικά έτσι άσχημα. Είχαμε ζήματα και σπουργές πάνω στις σωληνώσεις και στις οικιακές συσκευές, οπότε η κατάσταση ήταν ανυπόφορη. Όλοι έπιναν αναγκαστικά εμφιαλωμένο νερό. Ξεκινήσαμε το 2008 μαζί με το Δήμο. Μετά από ένα χρόνο το φίλτρο ήταν έτοιμο, τέθηκε σε λειτουργία και έκλωθε
με αρκετά προβλήματα στην αρχή, τώρα σήμερα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, έχουμε πια νερό πόσιμο στις βρύσες των κατοίκων του χωριού. Τι ακριβώς κάνει το φίλτρο? Το φίλτρο χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς που είναι μέσα στο ίδιο το νερό, τους μεγαλώνουμε και τους βάζουμε πάνω σε μικρό ψηλό πυρητικό χαλικάκι, εκεί σχηματίζουν βιοφίλμς, γίνονται πάρα πολλοί και χρειάζεται μόνο ένα πέρασμα του νερού από το πάνω μέρος στο κάτω μέρος, που κάνει αυτό ένα λεπτό περίπου, για να βγει το νερό κατακάθαρο στο κάτω μέρος του. Δηλαδή, κάνετε σύμμαχο του ανθρώπου κάποιους από τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται ήδη μέσα στο νερό? Οι μικροοργανισμοί είναι φίλοι μας, λίγοι είναι οι επικίνδυνοι μικροοργανισμοί, πιο πολλοί είναι καλοί μικροοργανισμοί. Εμείς φοβόμαστε παρόλα αυτά, κακώς βέβαια. Άρα τους μεγαλώνουμε σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με ελεγχόμενες συνθήκες και λειτουργίες για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά μας. Το συγκεκριμένο φίλτρο απομακρύνει υδρώθει αμμονία, σιδηρό και μαγκάνιο. Ανάλογα όμως με τους ρήπους που έχουμε κάθε φορά στην πηγή του νερού, μπορούμε να προσαρμόσουμε τη μικροβιακή κοινότητα που βάζουμε πάνω στα χαλικάκια, έτσι ώστε να διώχνει άλλους ρήπους. Π.χ. φυτοφάρμακα, π.χ. αρσενικό, π.χ. εξασθενές χρώμιο. Αντίστοιχες εφαρμογές έχουμε κάνει για απόβλητα τριβίου, τυροκομείου και ούτω καθεξής. Άρα είναι κάτι γενικότερο. Χρησιμοποιούμε την ίδια τη φύση για να καθαρίσει τα απόβλητα που εμείς παράγουμε. Τους ρήπους που υπάρχουν στην ίδια τη φύση. Άρα είναι ένα ευέλικτο φίλτρο. Είναι κατά την περίσταση. Είναι πολύ ευέλικτο. Αυτή τη στιγμή τα φίλτρα τοποθετούνται σε κοντέινερ μέσα με τελικές κατασκευές, οπότε μεταφέρεται ένα κοντέινερ οπουδήποτε στον κόσμο. Υπάρχει αυτή η τρομερή ευελιξία με πολύ μειωμένο κόστος. Αυτό το έχουμε καταφέρει επίσης. Και το σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του φίλτρου είναι ότι δεν απαιτείται μηχανικός αερισμός για να μεγαλώσουν, για να ζήσουν οι μικροοργανισμοί, όπως κάνουμε στους κλασσικούς βιολογικούς καθαρισμούς, που σημαίνει ότι το λειτουργικό κόστος του φίλτρου είναι μηδενικό. Άρα στο συγκεκριμένο χωριό, εδώ και 5 χρόνια, το νερό που φτάνει στις βρύσεις των κατοίκων είναι πεντακάθαρο και ο Δήμος δεν πληρώνει τίποτα για τη λειτουργία αυτού του φίλτρου. Έχουμε έρθει σε επαφή και με την Αίγυπτο και με την Βολιβία, και με τη Σερβία. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πόσιμο νερό να πιούν και προσβλέπουν στο ότι είναι ένα σύστημα που μπορεί να δώσει πραγματικές λύσεις. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να διακριθούμε πρόπερση στον πρώτο διαγωνισμό εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας που έκανε ο ΣΕΠ και η Eurobank και μέσα από αυτό. Την διαδικασία που ήταν μια εξαιρετική και εξαιρετική προβολή της δουλειάς μας, καταφέραμε και φτιάξαμε ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο μετέχω και εγώ και κάποιοι συναδελφοί μου. Και σήμερα αυτό το εταιρικό σχήμα είναι σε θέση να δίνει θέσεις εργασίας, περιορισμένες στην αρχή βέβαια, σε αποφύτους του εργαστηρίου, με ανθρώπους που έχουν το διδακτορικό τους, το μεταπτυχιακό τους και μπορούν και βρίσκουν απασχόληση μέσα από αυτό για να με απότερο στόχο να προωθήσουμε τη δουλειά μας, η οποία είναι προφανώς πολύ χρήσιμη, με πολύ χαμηλό κόστος και παράλληλα δίνει και θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει το όλο πακέτο από το πώς να μελετήσουμε μικροοργανισμούς σε επίπεδο μικροσκοπίου μέχρι να πάμε σε μια βιομηχανική εμπορική πια εφαρμογή. Η ιδιωτικοποίηση τόσο για τον όσο για πολλά πράγματα στη χώρα μας ήταν μια απαγορευμένη λέξη για πολλά χρόνια. Πρόσφατα αρχίσαμε και το συζητάμε. Η άποψή μου είναι η εξής. Η ΔΕΙΑ κατά κανόνα δεν δουλεύουν σωστά. Έχουν όλη την παθογένεια του δημοσίου τομέα με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να είναι κατά κανόνα κακής έως πολύ κακής ποιότητας, λίγες ΔΕΙΑ αποτελούν εξαιρέσεις δυστυχώς, και σαν αποτέλεσμα η ποιότητα του νερού ή η επεξεργασία των πλήτων που τρασπών ό,τι κάνει η ΔΕΙΑ να μην είναι η καλύτερη δυνατή. Άρα από αυτή τη λογική η ιδιωτικοποίηση αυτού του τομέα θα έφερε θετικά αποτελέσματα. Τώρα αν θα πρέπει πώς θα γίνει η διαχείριση του νερού μέσα από ιδιωτικό πλαίσιο, αυτό είναι πια θέμα ελεγκτικών μηχανισμών που μπορεί να βάλει η πολιτεία προκειμένου να προφυλάξει από οποιασδήποτε τυχόν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το νερό είναι αγαθό όλων και όλοι πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πληρώνουμε κάτι γιατί να έχουμε καλή ποιότητα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό δωρεάν, δεν γίνεται, όπως και πληρώνουμε. Αλλά τουλάχιστον τα χρήματα που πληρώνουμε, απαιτούμε να έχουμε και την αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών από τις κατατόπους ΔΕΙΑ.